ο Απόστολος Παύλος το στόμα του Χριστού μας άφησε μία παραγγελία πνευματική. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εις ημάς. Απόδειξης ότι η προσευχή είναι τόσο πολύ μεγάλη, τόσο όμορφη, όσο καμία άλλη αρετή. Αν έχουμε θλίψεις, αν έχουμε στεναχώλεις, αν έχουμε πειρασμούς, όταν γονατίσουμε και προσευχηθούμε θερμά, η απάντηση από το Θεό θα δοθεί. Όταν έχουμε λογισμούς, όταν έχουμε πιέσεις από τον διάβολο, να δοθούμε στην προσευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Όταν αυτή την ευχή την μελετούμε νύχτα μέρα, όπου και αν βρεθούμε, η βοήθεια του Θεού θα είναι η απάντηση. Πηγαίνουμε στη δουλειά, περπατούμε στον δρόμο, στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο και παντού. Μπορούμε με το νου μας να προσευχόμεθα. Μπορούμε να πούμε εκατοντάδες ευχές από το σπίτι μέχρι τη δουλειά. Εάν δεν προσευχηθούμε, σκεφτείτε τη ζημιά που θα έχουμε κάνει στον εαυτό μου. Σηκωνόμεθα από τον ύπνο να πάμε στη δουλειά μας, να πάμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Πρέπει αμέσως με το νου μας να λέμε την ευχή. Και να ξέρουμε ότι θα έχουμε την ευλογία του Θεού σε όλη την ημέρα. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι νεκρός. Ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μέσα του ζωντάνια. Και η ζωντάνια είναι η ζωή του Θεού. Όπως όταν κοινωνούμε και παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνουμε μέσα μας ζωή, παίρνουμε αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, γίνεται συγκάτοικος με τον εαυτό μας, γινόμεθα ένα μετά του Χριστού. Έτσι ακριβώς και δια της προσευχής. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, διότι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την πήραμε κατά την ώρα της Ιεράς Βαπτίσεως. Γι' αυτό την αναζωοποιούμε, την αναζωογονούμε όταν προσευχόμεθα. Όπως φυσάμε τα κάρβουνα και ανάβουν, όταν έχουμε μια σπιθύρα και κοντεύουν να σβήσουν, και φυσούμε και φυσούμε και ανάβουν και γίνεται πάλι φωτιά όλα τα κάρβουνα, έτσι και με τις αμαρτίες σιγά σιγά σβήνει μέσα η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και μένει η σπινθύρα που δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο ποτέ, μόνο με πολύ πολύ βαριά μαθήματα. Όταν αυτή την ακτίδα, αυτή τη σπινθύρα την φυσήξουμε με την προσευχή συνεχώς με τη μετάνοια, ανάβει πάλι όλη η χάρη στο Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος ανακοινούται και γίνεται πάλι καινούριος άνθρωπος.